μετά ή λίγο καιρό μετά μια μεγάλη εορτή, μια μεγάλη δεσποτική εορτή, αφιερωμένη δηλαδή στο Δεσπότη Χριστό, συνηθίζει να τιμά και τα άλλα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στο γεγονός το οποίο εορτάσαμε από τη ζωή του Χριστού. Έτσι λοιπόν και για την Ανάσταση του Χριστού μας που γιορτάσαμε πριν λίγες ημέρες, έρχεται σήμερα η Εκκλησία μας να τιμήσει τα πρόσωπα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν με τον τρόπο τους στο γεγονός της ταφής και της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι λοιπόν η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στις μυροφόρες γυναίκες και στους κηδευτές του Χριστού μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Παναγία μας φυσικά, τη Μαρία του Ιακώβου, όπως ακούσαμε να λέγεται στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε πριν από λίγο, του Ευαγγελιστή Μάρκου, τη Μαγδαληνή, την Μαρία Ιωσή, του Ιωσή και τη Σαλόμη. Και δύο μόνο άνδρες, οι οποίοι φυσικά δεν ήταν από τους 12 μαθητές του Χριστού, γιατί οι 11 πλέον είχαν μείνει, αυτοί ήταν κλεισμένοι, κρυμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων. Δύο άνδρες λοιπόν, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, από ένα χωριό την Αρημαθέα, και ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν βουλευτής και κρυφός μαθητής του Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν που παρέλαβαν το νεκρό σώμα του Ιησού, το τίμησαν με τις συνήθειες και τα νεκρικά έθιμα της εποχής τους, το τύλιξαν δηλαδή σε μια συνδόνα, σε ένα σεντόνι καθαρό, και αφού το άλυψαν πρόχειρα με κάποια μοίρα, το τοποθέτησαν στον τάφο που ήταν εκεί κοντά, λαξευμένος μέσα στην πέτρα, και το οποίο προόριζε ο Ιωσήφ για τον εαυτό του, αλλά κύδευσε πρώτα εκεί τον Χριστό μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, στη συνέχεια θα γίνουν μάρτυρες και της Ανάστασης του Χριστού μας. Συγκεκριμένα οι γυναίκες. Και αυτές είναι που θα μεταφέρουν και το αναστάσιμο μήνυμα στην ανθρωπότητα το πρώτο. Πρώτες αυτές δηλαδή θα μεταφέρουν στους μαθητές ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε το εξής, ότι με αυτή τους την ενέργεια οι γυναίκες αυτές, σαν από οικονομία Θεού, ξέφυγνα θα λέγαμε την κατηγορία εκείνη, σε εισαγωγικά το λέω, που βάραινε το γυναικείο φύλο, όταν η Εύα παρέσυρε στην παρακοή με τον δόλιο λόγο που της μετέφερε ο διάβολος, ο Όφης, παρέσυρε και τον Αδάμ στην παρακοή και στη συνέχεια αυτό είχε σαν αιτία την έξοδο από τον Παράδεισο, επέτρεψε ο Θεός πρώτα αυτές να λάβουν το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού και στη θέση των δόλιων εκείνων λόγων των αρχαίων να δώσουν το δικό τους Ευαγγέλιο, τα δικά τους καλά νέα στην ανθρωπότητα, πληροφορώντας τους ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι ο Παράδεισος ξαναανοίξε και περιμένει όλους εμάς να γίνουμε πολίτες του. Τι ωραίο το σχέδιο
της σωτηρίας των ανθρώπων του Θεού. Όλα τα είχε τακτοποιημένα και ακόμα και ποιο ρόλο θα παίξει ο καθένας. Σήμερα όμως τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι γιατί ήταν σπουδαίοι, όχι γιατί κάνανε ανδραγαθήματα, όχι γιατί ήταν άρχοντες ή προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, τις επιστημονικές στον κόσμο. Τους τιμούμε διότι πρόσφεραν την διακονία τους στον νεκρό Ιησού. Και για να είμαι πιο ακριβής, τους τιμούμε για το θάρρος τους να προσφέρουν τη διακονία τους στο νεκρό σώμα του Ιησού. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω. Δείτε τους μαθητές. Όταν ο Χριστός απολάμβανε την τιμή και τη δόξα των ανθρώπων, όταν του φώναζαν «Οσανά», «Μπράβο», «Ζήτω», «Καλώς ήρθες βασιλιά μας», ήταν οι 12 μαθητές δίπλα του και ορκίζονταν ότι δεν επρόκειτο ποτέ να τον εγκαταλείψουν. Και όταν φάνηκε στα μάτια τους αδύναμος ο διδάσκαλός του, όταν τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι, τον δίκασαν, τον καταδίκασαν, τον βασάνισαν, τον σταύρωσαν, αυτοί τον εγκατέλειψαν όλοι. Ακόμα και αυτός που έλεγε ότι θα τον ακολουθήσει μαζί του και στον θάνατο, ο Πέτρος. Η πιο στενή του άνθρωποι, αυτή που έζησε 3 χρόνια μέρα νύχτα μαζί τους, που άκουσαν όλη τη διδασκαλία τους, που είδαν όλα τα θαύματά του. Στην ώρα της δυσκολίας, στην ώρα της φαινομενικής αδυναμίας του διδασκάλου τους, στην ώρα του πειρασμού, κλονίστηκαν και τον εγκατέλειψαν. Αυτό είναι το απελθέτω το ποτήριο τούτο απεμού για το οποίο προσεύχονταν ο Χριστός στον κήπο των ελαιών. Παρακαλούσε ο Χριστός τον Πατέρα να μην ζήσει να δει τους αγαπημένους του μαθητές να τον εγκαταλείπουν. Να μην πιει το πικρό ποτήρι της εγκατάληψης από τους ανθρώπους που τόσο πολύ είχε αγαπήσει και τόσο πολύ είχε συνδεθεί. Σε αντιδιαστολή με αυτούς, τους φανερούς μέχρι την ημέρα της δόξας του Χριστού μαθητές, είναι οι σημερινοί, αφανείς, κρυφοί, άνθρωποι, οι γυναίκες ειδικά που ακολουθούσαν τον Χριστό, αλλά που ελάχιστα αναφέρονται για αυτούς, δεν είναι οι πρωταγωνιστές δίπλα στον Χριστό, ελάχιστα αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή, κυρίως για τα παθήματά τους, όπως η Μαγδαληνή που ήταν δαιμονισμένη και της έβγαλε ο Χριστός από μέσα της 7 δαιμόνια, όπως μας είναι η Γραφή. Ούτε για τον Ιωσήφ μαθαίνουμε πολλά, ούτε για τον Νικόδημο μαθαίνουμε λίγα και σημαντικά για αυτούς. Δηλιάζουν στην αρχή, στη συνέχεια πλησιάζουν τον Χριστό, έχουν μια συζήτηση πολύ θεολογική μαζί του λίγο καιρό πριν την παράδοση του Χριστού, πριν τη σταύρωσή του, αλλά παραμένουν στην άκρη. Έχουν μέσα τους αγάπη, αλλά δεν την εκδηλώνουν όπως οι 11, οι 12. Όμως αδελφοί μου, πού φαίνεται τελικά η αγάπη? Πού φαίνεται τελικά πόσο μέσα στην καρδιά μας έχουμε έναν άνθρωπο, τον άλλο? Στον καιρό του θυρασμού, στον καιρό της αδυναμίας του άλλου, στον καιρό που άλλος δεν έχει, στον καιρό που άλλος ασθενεί, που αρρωσταίνει, που θρυνεί, που πενθεί, που είναι μόνος, που είναι αδύναμος, που είναι εγκαταλελειμμένος, τότε φαίνεται η αγάπη μας. Έλεγε ένα παλιά λαϊκό τραγούδι, όσο το λέω δεν θυμάμαι τους στίχους ακριβώς, όσο είχα τα λεφτά, λέει, είχα πολλούς φίλους. Μόλις τα στερήθηκα, τους έχασα όλους. Ο Χριστός μας όσο απολάμβανε την τιμή και τη δόξα των ανθρώπων, είχε πολλούς γύρω του. Όταν έμεινε νεκρός
πάνω στο σταυρό, μόνος και αδύναμος, τον εγκατέλειψαν όλοι. Όλοι, όχι. Εκτός από αυτούς που τιμά σήμερα η Εκκλησία. Τους τιμά λοιπόν για τη γνησιότητα και την πραγματική αγάπη την οποία είχαν. Δεν είχαν αγάπη στα λόγια. Δεν είχαν αγάπη στις εύκολες στιγμές. Είχαν αγάπη κυρίως στη δύσκολη. Αυτή τη γνησιότητα της αγάπης τους αναγνωρίζει η Εκκλησία και τους τιμά. Και μάλιστα, σας είπα πριν, τους τιμά για το θάρρος τους. Γιατί χρειαζόταν θάρρος ιδιαίτερο για να πάρεις το σώμα ενός νεκρού και να το θάψεις? Μάλιστα. Οι μαθητές για τον φόβο των Ιουδαίων να μην πάθουν και αυτοί τα ίδια που τους συλλάβουν για αυτούς και κακοπαθήσουν, κρύφτηκαν σαν τα ποντίκια. Αυτοί πήγανε και ζήτησαν φανερά το σώμα του Χριστού. Μάλιστα, άμα παρατηρήσετε στο Ευαγγέλιο, τι λέει? Πήγε ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτο. Τόλμησε, λέει, να πάει να μπει στο σπίτι του Πιλάτου και να ζητήσει το σώμα του Χριστού. Και λέει, λέει, μάλλον θα εννοεί επειδή ήταν Ρωμαίος, θα είχε στρατιώτες και αυτά. Όχι, αδελφοί. Άλλος ήταν ο λόγος. Τόλμησε γιατί απαγορεύονταν στους Ιουδαίους από τον Μωσαϊκό νόμο να μπουν στο σπίτι οποιουδήποτε άλλο εκτός από Ιουδαίο. Δεν επιτροπέονταν στους Ιουδαίους να μπαίνουν στα σπίτια ειδωλατρών. Ήταν φοβερό αμάρτημα για τους Εβραίους. Γιατί θεωρούνταν όλοι οι άνθρωποι εκτός από αυτούς ακάθαρτοι και μοιασμένοι και δεν θέλανε να κολλήσουν για αυτή την ακαθαρσία, το μοίασμα. Αλλά ήταν τόση αγάπη του Ιωσήφ, τόση αγάπη του Νικοδήμου που νίκησε και τον φόβο των Ιουδαίων και την ισχύ του Μωσαϊκού νόμου και τον φόβο των στρατιωτών των Ρωμαίων και τολμήσας για την αγάπη του Χριστού εισήλθε προς Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Οι δε γυναίκες νύχτα, πριν ακόμα ξημερώσει, όρθρου βαθέως όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, σηκώθηκαν άρον-άρον μόλις πέρασε η μέρα του Σαββάτου, άρπαξαν κάποια αρώματα που είχαν αγοράσει και τρέξαν μέσα στη μαύρη νύχτα να φτάσουν στον τάφο του Χριστού για να του αποδώσουν τις πρέπουσες τιμές που την προηγούμενη μέρα, επειδή ήταν Σάββατο, δεν μπορούσαν να του προσφέρουν. Ούτε υπολόγισαν τη νύχτα, ούτε υπολόγισαν το φόβο των ληστών, γιατί ο τάφος του Χριστού ήταν έξω και ο Γολγοθάς έξω από τα Ιερουσαλήμ, όχι όπως είναι τώρα που έχουν βάλει οι Βυζαντινοί, βάλανε τις περιοχές αυτές μέσα στην καινούργια πόλη των Ιερουσαλήμων. Αυτά ήταν απ' έξω. Ούτε φοβήθηκαν τους 100 στρατιώτες που φιλούσαν τον τάφο του Χριστού, ούτε φοβήθηκαν τους Ιουδαίους που μένουν το ακόμα κατά του Χριστού και των μαθητών. Η αγάπη τους νίκησε το φόβο. Και πήγαν εκεί και στον δρόμο σκέφτηκαν, καλά πού πάμε, λέγε εμείς, ποιος θα μας πουλήσει την πέτρα εκείνη τη μεγάλη που κλείσαμε, λέει, τον τάφο. Εμείς είμαστε γυναίκες αδύναμες. Αλλά παρόλα αυτά η αγάπη τους για τον Χριστό τους τραβούσε σαν μαγνήτης. Και πήγαν και βρήκανε τον λίθο και κυλισμένο και άγγελο να τους περιμένει και να τους λέει ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε. Και τρέξανε πίσω στους μαθητές όπως τους είχε πει ο άγγελος και τους είπανε το μήνυμα: Χριστός ανέστη. Η πρώτη που ψέλησαν το μήνυμα αυτό της Ανάστασης του Χριστού ήταν 4 φοβισμένες, αδύναμες γυναίκες.
Και ας έρθουμε στο σήμερα. Μπράβο τους. Τους βγάζουμε το καπέλο σε αυτούς. Αγαπούσαν και το ζούσαν, όχι το έδειχναν, το ζούσαν την αγάπη τους για τον Χριστό. Παραπάνω και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ας έρθουμε στο σήμερα. Όλοι αγαπούμε τον Χριστό. Έτσι μαθαίνουμε από μικροί να τρέφουμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε κοντά στην Εκκλησία, λέμε τουλάχιστον. Εμείς που εκκλησιαζόμαστε, τέλος πάντων, που εξομολογούμαστε και τέλος πάντων, προσπαθούμε, λέμε, ζούμε μια πνευματική ζωή. Όλοι αγαπούμε τον Χριστό. Πάντα, σε όλες τις στιγμές μας και στις δυσκολίες και εκεί που δεν μας συμφέρει και εκεί που θα μπορούσαμε να περνάμε καλύτερα και εκεί που η αγάπη στον Χριστό κοστίζει, δυστυχώς, αδελφοί μου, αν ήμασταν ειλικρινείς με τον εαυτό μας και εξετάζαμε τον εαυτό μας, θα βλέπαμε ότι υπάρχουν πολλές στιγμές, για να μην υπερβάλλω και πω οι περισσότερες, θα αφορούσε αυτό τον εαυτό μου, αλλά για όλους θα πω πολλές στιγμές όπου λένε ότι αγαπάμε τον Χριστό, αλλά τον προδίδουμε. Προδίδουμε τη διδασκαλία, προδίδουμε το παράδειγμά του, προδίδουμε το λόγο του. Αλλά λέμε ότι τον αγαπάμε. Δεν τον αγαπάμε τόσο όσο τον εαυτό μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να διαλέξουμε μεταξύ Χριστού και του εαυτούλη μας, διαλέγουμε τον εαυτούλη μας. Πού είναι το θάρρος το πνευματικό? Σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πού είναι το θάρρος το πνευματικό όταν περνάμε έξω από την εκκλησία και επειδή υπάρχουν κάποιοι γύρω, ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας? Πού είναι το θάρρος το πνευματικό? Θα δίναμε εμείς τη ζωή μας για τον Χριστό, φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, μη μας χαμογελάσει κανένας, μας δει και χαμογελάσει? Ή φοβόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε ή να νηστέψουμε και ακόμα, επειδή στη δουλειά μας, αν ακούσουμε ότι νηστεύουμε, θα μας ειρωνευτούν άλλοι χριστιανοί υποτιθέμενοι σαν και εμάς? Πού είναι το πνευματικό μας θάρρος? Πού είναι η διάθεση ομολογίας? Πού είναι να πάθουμε για τον Χριστό? Πού είναι να ταπεινωθούμε για τον Χριστό? Γι' αυτό τιμάει, αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους. Για να μας τους φανερώσει ως παράδειγμα. Γιατί ξέρει η Εκκλησία τι έχει στο τρουβά της. Ξέρει η Εκκλησία, μάνα μας είναι, ποιοι είμαστε. Αλλά επειδή είναι μάνα, έρχεται και λέει, παιδί μου, ξέρω είσαι αδύναμος, είσαι αδύναμη. Ξέρω τι φοβάσαι. Ξέρω ότι υπάρχουν στιγμές που δηλιάζεις. Ξέρω ότι σκέφτεσαι ότι μπορεί όλα αυτά να μην γίνονται. Μη στεναχωριέσαι. Καταλαβαίνω, είσαι άνθρωπος. Αλλά άνθρωποι ήταν και αυτοί που σου προβάλλω σήμερα. Με σάρκα και οστά. Με φίλο όπως εσύ, άντρας ή γυναίκα. Με πράγματα που θα μπορούσαν να χάσουν, όπως εσύ. Και το κάνανε. Και τους θυμόμαστε μέχρι σήμερα και τους θυμάει η Εκκλησία και τους θυμά ο Θεός. Μη φοβάσαι. Η αγάπη, η πραγματική, νικάει το φόβο. Μακάρι, αγαπητοί μου αδελφοί, να φτάσουμε μια μέρα όλοι μας να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, τις μυροφόρες και τους κηδευτές του Χριστού. Για την πίστη τους την πραγματική, για την αγάπη τους την άφοβη και για το θάρρος τους μπροστά στην άφη, σε κάθε κίνδυνο για την αγάπη του Χριστού. Αμήν.